Τέλειωσε λοιπόν σήμερα Σάββατο το διήμερο Διεθνές Συνέδριο για τη Μακροζωία. Φαίνεται ότι το αντικείμενο του συνεδρίου, η Μακροζωία, που ενδιαφέρει όλους, τράβηξε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, υπήρχαν πάρα πολλές συμμετοχές. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί προσκεκλημένοι ομιλητές. Μάλιστα, οι ομιλητές ήταν από όλες τις ειδικότητες, όχι μόνο από την καρδιολογία. Ήταν παθολόγοι, χειρουργοί, ενδοκρινολόγοι, παιδίατροι. Και ίσως αυτό ακριβώς έκανε τον κόσμο και το ευρύ κοινό να έρθει και να προσπαθήσει και αυτό να καταλάβει κάποια μικρά μυστικά που σχετίζονται με την μακροζωία. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε κάποια από αυτά τα μυστικά, ποια θα μπορούσαν να ήταν για τη μακροζωία? Νομίζω ότι τα περισσότερα δεν είναι τόσο μυστικά, τα ξέρουμε, απλά ίσως πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Η φυσική άσκηση είναι πολύ σημαντική, η μεσογειακή δίαιτα είναι πολύ σημαντική, η μείωση του στρες, του άγχους, και νομίζω ότι αυτά είναι τα κύρια μυστικά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Η δίαιτα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να προσέχουμε, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε ό,τι τρώμε. Βεβαίως, φέτος για πρώτη φορά έγινε και στην Αθήνα το συνέδριο και είχε και διεθνή συμμετοχή, όπως είπαμε. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να έρθουν ακόμη πιο πολλοί ξένοι ομιλητές και ενδεχομένως και ξένοι σύνεδροι για να εκπαιδευτούν εδώ? Αυτό που εμείς περιμένουμε είναι, ήδη έχει γίνει η τετραετής παρακολούθηση της μελέτης Ικαρία, που όπως γνωρίζουμε είναι η μελέτη που έγινε στην Ικαρία υπό τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη και προσπαθεί να δει αυτά τα μυστικά που κάνουν τους Ικαριώτες να ζουν καλά χρόνια και περισσότερα χρόνια. Όσο λοιπόν περνάνε τα χρόνια, θα περιμένουμε και τα νέα αποτελέσματα. Η έρευνα δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Άρα, χρόνο με το χρόνο, περιμένουμε καινούργια στοιχεία και αυξανόμενο ενδιαφέρον.